θα προλάβει να παίξει τον Ολυμπιακό και με πράσινα και με κίτρινα. Ω, ωραία ερώτηση. Ο Πλάνιτς, Ναι. Πολύ πιθανό. Ναι. Πολύ πιθανό. Θα το δούμε. Κοίταξε να δι... ε, Πιστεύω, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, γιατί ναι, ναι, ναι. δεν είναι και το όνομα των τελευταίων ημερών, αφού βγήκε χθε βασικά ένα δημοσίευμα ναι. στη Σερβία που λέει για πρόταση της ΑΕΚ, να τον αγοράσει. Είναι παίκτη καταρχά που Ιάκ, ξέρουμε ότι τον θέλει καιρό, τον θέλει ο προπονητή. Τον έχει τσεκάρει, του αρέσει και έχει ανάψει το πράσινο φω. Λοιπόν, Νιάκη κάνει αρκετέ προσπάθειε μέχρι τώρα, δεν έχει καταφέρει να βρει τον τρόπο. Γιατί η Μακάμπη mm. θέλει να διακριθεί και στην Ευρώπη. Ε, το μέλημά τη είναι να μπει σε ομίλου, όχι απαραίτητα στο Champions League, ίσω στο Europa. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι παίχει τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό μπροστά τη. Ε, τον θέλει, γιατί είναι και ο βασικό στόπερ και ο καλύτερο στόπερ στο πρωτάθλημα πέρσι, από όσο έχω διαβάσει. Και γενικότερα ο καλύτερο παίκτη αμυντικό που έχει αυτή η ομάδα. Δεν θέλει να τον χάσει τώρα. Λοιπόν, η ΑΕΚ τώρα τι προσπαθεί να κάνει. Έχει κάνει όντω μια πρόταση. Δεν είναι η πρόταση 1,3 όπω έγραψαν χθε οι Σέρβοι. Είναι 1 εκατομμύριο ευρώ η πρόταση. Σήμερα στο Ισραήλ γράφουν ότι είχε απορριφθεί αυτή η πρόταση. Σε κάθε περίπτωση όμω η έχει ένα εδώ. Ότι έχει τον παίχτη μαζί τη. Δηλαδή με τον παίχτη έχει μιλήσει. Ο παίχτη θέλει να έρθει. Είναι περίπτωση πινέδα δηλαδή. Του έχει προσφέρει ένα τριετέ συμβόλαιο με πολύ καλύτερε αποδοχέ από αυτέ που έχει στη Μακάμπη. Στη Μακάμπη νομίζω παίρνει γύρω στου 400.000. Αρκετά παραπάνω στην ΑΕΚ. Μπορεί και 6, μπορεί και 7. Μιλάμε για διαφορά σε βάθο τριετία. Δηλαδή ένα συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια που του δίνει η ΑΕΚ. Ε... Και ένα παραπάνω από εκεί. Ναι. Απλά η Μακάμπη αυτή τη στιγμή έχει στυλώσει τα πόδια και δεν τον παραχωρεί. Mm. Όμω η ΑΕΚ τι έχει τώρα, έχει ένα νότο με τον Μπάι Άου. Εντάξει, η Μακάμπη έχει και αυτή τα δίκαια τη. Παίζει τη Σαμπίνο Λίνγκ. Παίζει παιχνίδια. Παιχει... Και η ΑΕΚ παίζει ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Είναι με... δίσκο πρωταθλήτρια. Στο, Στο... Στο... παίζω και λίγο γιατί κάτσα και την είδα. Κάνει δύο παιχνίδια δηλαδή. Είναι παζούμενο. Έχει μονταριστεί η ομάδα. Ενώ η ΑΕΚ ακόμα ξέρει, είναι πολύ πιο πίσω. Έτσι. Είναι. Έτσι. Είναι. Και το ξέρει κι εσύ. Είναι, δηλαδή, κάνε την ΑΕΚ εσύ εικόνα Έτσι. να είναι μια εβδομάδα που παίξει επίσημο ο Μάτ. Ναι, να πα δηλαδή, να πάρει. Δηλαδή, ναι, το τον Κατσίνοβιτ. παίκτη, Τον Τζούμπερ. Έχει θέμα πράγματι. Ναι. Και ειδικά αμυντικό. Που είναι και πιο δύσκολο, ξέρει. Γιατί εκεί στηρίζεται κιόλα αυτή η ομάδα. Είναι παίκτη που στηρίζει πολλά πάνω. Υπάρχει ένα buyout εδώ. Είναι 1,8 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι λένε οι Σέρβοι. Από τη Μακάμπη λένε ότι είναι και λίγο παραπάνω. Αλλά τέλο πάντων υπάρχει ένα buyout. Τι Η τι ναι. κάνει αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχει πάει στην ομάδα. Ναι. Έχει κάνει πρόταση. Δίνει αυτά που δίνει. Πολύ λιγότερα από τον buyout. Αλλά λέει το εξή. Ότι ελάτε να τα βρούμε στα χρήματα που εμεί σα προσφέρουμε. Στο 1, στο 1,2. Και δεν θα κάνουμε χρήση του buyout για να πάρουμε τον παίχτη τώρα και να τον χάσετε πριν από τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ, ουσιαστικά προσπαθεί να πετύχει μια συμφωνία. Ελάτε να τα βρούμε σε ένα ποσό που να μπορούμε και εμεί να δώσουμε. Και στον αφήνω. Να μείνει ο παίχτη και να τον πάρουμε μετά από τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Εκεί είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Ναι, αλλά μετά τον Ολυμπιακό θα τον πάρει ή αν. Αν υπάρχει συμφωνία. Ναι, ρε παιδί μου. Θέλω να πω άλλο. Ναι. Να μου πει. Είναι θέμα συζήτηση. Ή αν η Μακάμπη περάσει τον Ολυμπιακό. Επί, έλα, να σου και για τον επόμενο. Αυτό πρέπει με έναν τρόπο να εξασφαλιστεί. Ε, ναι, γιατί μετά εντάξει, θα πει και η άκρη, να τον έχει μισό χρόνο. Ναι. Εδώ υπάρχει λοιπόν το εξή. Το Ναι. μπορεί να πάει όμω μία μέρα πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και να τη πάρει τον παίχτη. Mm. Έτσι απλά. Να πάνε να πληρώσει τον buyout. Α, ah, ναι. Ξαναπε τον buyout. out ακόμα Λένε, ε, γράφουν ναι. οι σερβι χθε. Δεν είναι πάρα πολλά. Απ' την δίνεις άλλη είναι και ένα... αυτό που, που λε και εσύ πολλέ φορέ και ακούγει λίγο μπρουνιάκι. Ότι δώσε και, δώσε και ένα φράγκο. Δώσε και, και, και νομίζω μέχρι τα δύο η Ακτά δίνει. Δηλαδή και με τον πινίδα έφτασε και στα δυο, μισή πήγε και παραπάνω. Ναι. Κάποιοι μου είπαν χθε και για δύο κομμάτια. Απλά δηλαδή... να σου πει ότι έχει να πάρει και άλλο τοoper και έχει να πάρει και επιθετικό. Ναι. Θε που στοιχίζουν γι' αυτό, δεν σου ναι. λέει για άλλε. Και εκεί παίχτε με συμβόλαια, κοιτάει. Ναι. Αυτό ο Ράιτ που γράφτηκε χθε στην Τουρκία, που παίζει την Αντάλεια σπορ, το Αμερικανό. Πολιτογραφημένο στο Αμερικανό. Ναι, ναι, λοιπόν, ε, είναι παίκτη που ενδιαφέρει πάρα πολύ την ΑΕΚ. Ναι. Είναι για αυτό μια περίπτωση που τον θέλει. Βέβαια, τον θέλει μισή Τουρκία από ό,τι διάβαζα χθε. Τον θέλει η και δίνει και δύο εκατομμύρια. Ανοίξει μια Δανέζικη ομάδα. Σε, σε, σε και νομίζω λέγεται. Ναι. Λοιπόν, η οποία έπεσε κατηγορία στη Δανία και τον δίνει τον παίξ, τον παραχωρεί. Η Άκη τον θέλει αυτόν τον παίκτη, δεδομένα τον θέλει, έχει ασχοληθεί, αλλά δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει το ταβάνι και εδώ πάλι θα μιλήσουν τα χρήματα. Όποιο θα δώσει τα περισσότερα έτσι. Μια ομάδα που πέφτει κατηγορία και θέλει να πουλήσει ένα καλό παίκτη, ο οποίο έβγαλε μάτια στην Τουρκία πέρσι, έβαλε 14 γκολ, από του καλύτερου επιθετικού στο τουρκικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, και τον θέλει η Τράμπζο που είναι πρωταθλήτρια, διάβασα για την Πεσίκτα. Οκ, okay, δύσκολο ο ανταγωνισμό. Αλλά αυτό δείχνει ότι η ΑΕΚ πάει και χτυπάει παίκτε που έχουν συμβόλαια μέχρι τώρα. Έτσι. Και δείχνει και μια διάθεση να δώσει κάποια χρήματα. Γι' αυτό και πιστεύω, για να επανέλθω και στο θέμα του Πλάνιτ, ότι επειδή το θέλει πάρα πολύ ο προπονητή, επειδή η ΑΕΚ έχει μείνει πίσω στο θέμα του Στόπερ και δεν μπορεί να μείνει κι άλλο πίσω, γιατί δεν έχει πάρει έστω τον έναν. Έτσι. Θεωρώ ότι τελικά θα βρεθεί ο τρόπο να τον πάρει τον Πλάνιτ. Είτε πληρώνοντα τον buyout, είτε βρίσκοντα με αυτόν τον τρόπο που προσπαθεί να το κάνει, δηλαδή πιέζοντα λίγο και τη Μακάμπη, ότι κοιτάξτε να δείτε, για να μην σα τον μπάρω έτσι, ελάτε να κάνουμε μια συμφωνία, να παίξει και με τον Ολυμπιακό και να τον πάρουμε τέλο Ιουλίου. Εν τω μεταξύ θα έχει πάρει έναν ακόμα και θα έχει τέλο του μήνα το δίδυμό τη. Πολύ καλή σκέψη και καλό χειρισμό θα πω εγώ. Αρκεί να έχει αποτέλεσμα έτσι. Γιατί, Είναι αν χαθεί πάλι ο πλάνη με τον οποίο η Νιάκη έχει ασχοληθεί τόσο πολύ όσο ασχολήθηκε και με το Βιτάο και παραπάνω πλέον, γιατί ακόμα τρέχει αυτή η υπόθεση. Ε, δεν ξέρω μετά σε τι αδιέξοδα θα μπορούσε να βρεθεί στο θέμα των στόπερ. Μου αρέσει πάντω που παρά το γεγονό ότι υπάρχουν και καλοί στόπερ ελεύθεροι. Υπάρχουν στόπερ ελεύθεροι. Υπάρχει δηλαδή ο Βίντα, ο Κράτη. Είναι 33. Έχει προταθεί ναι, στην Ελλάδα. Ξα... Αυτό ξα... το, ξέρω, το ξα... λέω. Ο, ξα... ξέρω, ο, ξα... δώσω, ο, ξα... ναι. 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 ο οποίο είναι κομμάτι έτσι. Αλλά... Ναι, 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 ναι okay, στην Ελλάδα δεν προχωρούν. Δηλαδή θα μπορούσαν να δώσουν απλά ένα συμβόλαιο. Δεν χρειάζεται να τον αγοράσει αυτό τον παίχτη. Πάνε να πάρουν παίχτε, να αγοράσουν παίχτε. Είναι μια διαφορετική στρατηγική.